επερώτησον τον πατέρα σου. Μια εκπομπή άμεσης επικοινωνίας των ακροατών του σταθμού μας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο. Αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Εύχομαι ο Αναστάς Κύριος μας Ιησούς Χριστός να αναστήσει και τις πεπτωκότες ψυχές μας και να μας δώσει το φως και τη χαρά της δικής του Αναστάσεως. Είμαστε μαζί στην εκπομπή μας αυτή και στο τηλέφωνο 25-827-77 25-827-77 όπου μπορείτε σε 10 λεπτά να πάρετε τηλέφωνο εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, να πείτε στην εκπομπή μας αυτή. Θα διαβάσουμε για 10 λεπτά περίπου κάτι από το λόγους του Θεού Πατρός μας Παϊσίου του Αγιορείτου, από τον δεύτερο τόμο που είναι τίτλος «Πνευματική αφύπνιση και έκδοση του ησυχαστηρίου του Αγίου Θεολόγου Σουρωτή Θεσσαλονίκη». Λέει λοιπόν ο Γέροντας, κάτι πολύ ωραίο είναι αυτά που θα διαβάσουμε σήμερα, που συχνά πυκνά τα ακούμε στις μέρες μας και υπάρχει πολύ φιλολογία και ανησυχία και λογική και υπερβολική καμιά φορά, αλλά πάντως υπάρχει καλή ανησυχία για όλα αυτά τα θέματα τα οποία βλέπουμε γύρω μας. Και βέβαια ρωτήθηκε ο Γέροντας και έχει απαντήσει σε αυτά με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος που είχε, αλλά με τα δεδομένα της εποχής της δικής του. Λέει λοιπόν κάποιος αδελφός, «Γέροντα», είπε κάποιος, «πώς το πεντοχίλιαρο έχει το 666 και το χρησιμοποιούμε, το ίδιο θα είναι και η ταυτότητα». Λοιπόν, το ρώτησαν τον Γέροντα για το πεντοχίλιαρο. Το πεντοχίλιαρο της εποχής εκείνης βέβαια που ζούσε ο Γέροντας, 1990, 91, 92, είχε βγει ένα πεντοχίλιαρο που είχε πάνω κάποια σχήματα που κάποιοι τα ερμήνευαν ότι ήταν το 666. Και υπήρχε αυτή η εντύπωση, όπως υπάρχει συχνά πυκνά σε διάφορα πράγματα, ότι τυπώθηκε κρυφά το 666 για να μολύνει τον κόσμο. Και απαντά ο Γέροντας, το πεντοχίλιαρο είναι νόμισμα και η λίρα της Αγγλίας έχει πάνω τη Βικτόρια, αλλά αυτό δεν με ενοχλά. Τα Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Εδώ όμως είναι ταυτότητά μου, είναι κάτι προσωπικό, δεν είναι νόμισμα. Ταυτότητα σημαίνει ότι και η λέξη ταυτίζεται δηλαδή κανείς με αυτά που δηλώνει. Βάζουν τον διάβολο και υπογράφουν τον αποδέχομαι. Πώς να το κάνω αυτό? Λέει λοιπόν ο Γέροντας ότι στα νομίσματα ό,τι και να έχει δεν τον ενδιέφερε, διότι ήταν πράγματα κοσμικά του κράτους του Κέσαρος. Αλλά η ταυτότητα είναι κάτι που ταυτίζεται με τον ίδιο τον άνθρωπο. Το λέει και η λέξη, ταυτότητα ταυτίζεται με τον άνθρωπο. Και όταν κανείς υπογράφει στην ταυτότητα σημαίνει ότι αποδέχεται όλη αυτή την πληροφορία της ταυτότητος. Όταν λοιπόν βάζουν τον διάβολο στην ταυτότητα και εμείς υπογράφουμε σαν να τον αποδεχόμεθα. Και δεν θα πάρω με τις ταυτότητες οι οποίες θα έχουν πάνω το 666. Αυτές δεν θα πάρω με, όχι άλλες ταυτότητες που κατά καιρούς βγαίνουν και υπάρχει πολλή φιλολογία για αυτόν τον αριθμό. Μέχρι στιγμής δεν έχει κυκλοφορήσει ταυτότητα με το 666. Και ρωτάει ο αδερφός, «Γέροντα, τι σχέση έχει αυτή η ταυτότητα με το σφράγισμα?» Και απαντά ο Γέροντας, «Η ταυτότητα δεν είναι το σφράγισμα, είναι η εισαγωγή του σφραγίσματος». Βλέπετε, ακόμα και αυτό, όταν είναι στην ταυτότητα 666, δεν θα είναι το σφράγισμα, θα είναι η αρχή του σφραγίσματος, αυτή η προετοιμασία όλη για την έλευση του Αντιχρίστου. Θα υπάρχει δυστυχώς αυτή η προετοιμασία για την έλευση του Αντιχρίστου, αλλά δεν θα είναι ακόμα ο Αντίχριστος. Και ρωτάει ο αδερφός, ο κόσμος Γέροντα ρωτά, τι να κάνω σχετικά με τις νέες ταυτότητες. Και απαντά ο Γέροντας και προσέξτε την απάντηση του Γέροντα. Εσείς καλύτερα όταν σας ρωτούν να τους λέτε να συμβουλεύονται τους πνευματικούς τους και να κάνουν υπομονή, να δουν πώς θα ενεργήσει η Εκκλησία. Γιατί πολλοί κάνουν ερωτήσεις, αλλά λίγοι καταλαβαίνουν τις απαντήσεις. Αυτό είναι όλη η απάντηση του Γέροντα.
Λέει λοιπόν ο γέροντας εκεί στις αδερφές, στις μοναχές και στους αδερφούς που ρώτησαν, όταν σας ρωτούν για το 666 και για την ταυτότητα, εσείς μην λέτε τίποτα, μην παίρνετε θέση. Δεν είναι δική σας θέση να τοποθετήσετε στα θέματα αυτά. Να λέτε στους ανθρώπους να ρωτούν τους πνευματικούς τους. Και εννοείται ότι να έχουν ένα πνευματικό πατέρα, να εξομολογούνται και να είναι ενωμένοι με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας. Και να κάνουν υπομονή για να δουν πώς θα ενεργήσει η Εκκλησία. Και η Εκκλησία δεν είναι αόριστο πράγμα. Είναι ορατόν, είναι συγκεκριμένον. Η Εκκλησία είναι οι επίσκοποι, οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι και οι λαϊκοί αδελφοί. Και να δούμε πώς η Εκκλησία ολόκληρη θα ενεργήσει, διότι η πύλη άδου κατεσχίσουν της Εκκλησίας, διότι, λέει ο γέροντας, πολλοί κάνουν ερωτήσεις, αλλά λίγοι καταλαβαίνουν τις απαντήσεις. Το ίδιο παθαίνουμε και σήμερα. Ρωτούν χίλια δύο πράγματα και όταν τους απαντήσεις επιμένουν στα δικά τους, επιμένουν σε αυτά τα οποία καταλαβαίνουν, άλλα διαβάζουν, άλλα καταλαβαίνουν, άλλα είπαν οι πατέρες, άλλα λένε ήδη και γίνεται ένα κομφούζιο και μια σύγχυση και ένας μήλος που αλέθει τα πάντα και τα κάνει όλα μια σαλάτα ρωσική. Αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα. Πρέπει να ρωτούμε τους πνευματικούς μας πατέρες, να περιμένουμε να αποφαίνεται η Εκκλησία και μετά να τοποθετούμε θα και εμείς σε υπακοή με την Αγία μας Εκκλησία. Εδώ, αδελφοί μου, να κάνουμε το μικρό μας διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Χριστός Ανέστη. Είναι η εκπομπή «Επερώτησον τον πατέρα σου». Μια εκπομπή άμεσης επικοινωνίας των ακροατών του σταθμού μας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο. Αγαπητοί μου αδερφοί, είμαι θα και πάλι μαζί στη συνέχεια της εκπομπής μας και στο τηλέφωνο 25 827 77 που μπορείτε αμέσως να τηλεφωνήσετε αν θέλετε κάτι να πείτε ή να ρωτήσετε στην εκπομπή αυτή. Είμαστε ακόμα στην εβδομάδα της διακαινησή μου, Σάββατο σήμερα της διακαινησή μου και ζήσαμε όλοι αυτήν την λαμπροφόρον μία ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου μας και πορευόμεθα αύριο για τη μεγάλη εορτή της 8ης ημέρας από του Πάσχα της ψηλαφίσεως του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Λοιπόν, λέει ο γέροντας στη συνέχεια όλων αυτών που είπαμε προηγουμένως, αφού ξεκάθαρα τα γράφω στο φυλάδιο σημεία των καιρών, ας ενεργήσει ο καθένας ανάλογα με τη συνείδησή του. Βέβαια μερικοί είπαν, αυτά είναι μια γνώμη ενός καλογύρου, δεν είναι θέση της Εκκλησίας. Εγώ όμως δεν είπα δική μου γνώμη, αλλά διατύπωσα απλά τα λόγια του Χριστού, του Ευαγγελίου, γιατί η δική μας γνώμη πρέπει να υποτάσσουμε στο θέλημα του Θεού που εκφράζεται μέσα στο Άγιο Ευαγγέλιο. Έχουμε όμως ένα διαδεφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Μάλιστα. Το Σαββάτο γιατί λέω δύο Ευαγγελία. Όχι, το Εωθήνο και το... Στη λειτουργία. Ναι, στη λειτουργία. Και στην Αγρυπνία που παρακολουθούσε, είπε δύο Ευαγγελία. Μάλιστα. Το Σάββατο, συνήθως τα συνήθη Σάββατα, είναι αφιερωμένα στους κεκοιμημένους. Και στα μοναστήρια και στις μερικές ενορίες που οι ιερείς ξέρουν καλά το τυπικό της Εκκλησίας και ακολουθούν μια παραδοσιακή σειρά, λένε το Ευαγγέλιο της ημέρας και το Ευαγγέλιο των κεκοιμημένων. Χθες το βράδυ στην Αγρυπνία στη Μητρόπολη είπαν το Ευαγγέλιο του Αγίου Θεολόγου και το Ευαγγέλιο της ημέρας, του Σαββάτου της διακαινησή μου. Για να μην χαθούν τα δύο Ευαγγέλια αυτά, τα οποία είναι και τα δύο εξίσου πολύ σημαντικά. Όταν εορτάζει ένας Άγιος δηλαδή, λέμε το Ευαγγέλιο του Αγίου και το Ευαγγέλιο της ημέρας, συνήθως. Μάλιστα. Είναι κάποια λειτουργικά τυπικά τα οποία κάποιες ενορίες τα φυλάττουμε περισσότερη ανακρίβεια, κάποιες λιγότερο, είναι και θέμα χρόνου καμιά φορά, αλλά είναι καλά να υπάρχει μια τυπική διάταξη για όλους, αλλά
Εντάξει, είμαστε Ορθόδοξοι και έχουμε μια σχετική ελευθερία σε αυτά τα θέματα. Συνεχίζει ο Γέροντας λέγοντας τα εξής. Άλλοι τα αντίθετα από ό,τι λέω, λένε ότι τα είπε ο πατήρ Παΐσιος. Μέχρι και σήμερα ακούμε πολλές φορές, έτσι είπε ο πατήρ Παΐσιος. Άνθρωποι που δεν τον γνώρισαν, άνθρωποι οι οποίοι τον είδαν μια-δυο φορές, συνέχεια λένε αυτό μου είπε ο Γέρο Παΐσιος, αυτό μου είπε ο Γέρο Παΐσιος, αυτό μου είπε ο Γέρο Παΐσιος. Και εμείς που τον ζήσαμε τόσα χρόνια, ξέραμε ότι δεν τα έλεγε αυτά τα πράγματα που λένε αυτοί οι άνθρωποι, και όταν τον είδαν, τον είδαν 2-3 φορές στη ζωή τους. Πότε τους είπε όλα αυτά τα πράγματα που ισχυρίζονται ίδιοι τους είπε, ποτέ βέβαια. Και είναι αποκύματα δυστυχώς αρρωστημένης φαντασίας. Έχουμε κάποιον αδερφό στη γραμμή, παρακαλώ. Ναι, Πάτερ, μου ευλογείτε την ευχή σας. Ο Κύριος. Όταν προσεύχομαι κάθε βράδυ, πάω μπροστά στην εικόνα της, πώς το λες, που είναι ο μυστικός δείπνος. Μάλιστα. Και λέω να προσεύχομαι για τους 12 μαθητές του Κυρίου ή για τους 11, διότι ο ένας πρώτος είναι το Χριστό. Έχω αυτό το δίλημα. Να προσεύχεστε για τους 12 μαθητάς. Διότι ο Ιούδας βέβαια έφυγε, δεν είναι μαθητής πλέον, διότι τη θέση του 12ου μαθητού την πήρε ο Απόστολος Μαθίας. Μάλιστα. Ο Απόστολος Μαθίας και είναι και ο Απόστολος Παύλος. Και είναι και πολλοί από... Γιατί προσευχόμαστε βέβαια να προσεύχονται αυτοί για μας. Τους παρακαλούμε να πρεσβεύουν για μας. Άρα υπάρχει η θέση του 12ου μαθητή που είναι ο Απόστολος Μαθίας. Εντάξει, είχα αυτή την απορία, Πάτερ. Με ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά, να είστε πάντα καλά. Παρακαλώ, επόμενος αδερφός. Χριστός Ανέστη, σεβασμιότατε. Χριστός Ανέστη, ο Κύριος. Ελπινίκη, λέγομαι, από Ελλάδα σας τηλεφωνώ. Ελπινίκη. Μόνο κλείσε το ραδιόφωνο σου, Ελπινίκη, διότι κάνει... Το έχω κλείσει τη φωνή, τελείως. Ωραία, εντάξει. Μόνο από το τηλέφωνο σας ακούω. Καταρχήν, σας εύχομαι να αναρρώσετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και πληρέστερα. Και να μπορέσετε έτσι να... είστε πλήρως και πάλι στα καθήκοντά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ομιλίες που κάνετε και εσάς και τους συνεργάτες σας που τις ανεβάζουν στο ίντερνετ, γιατί για μας είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια, μια και έτσι πρώτη φορά έχουμε τόση συστηματική κατήχηση σε πολλά θέματα της πίστεώς μας. Θα ήθελα έτσι μια ερώτηση, μάλλον διπλή ερώτηση, σχετικά με την Ανάσταση του Χριστού μας. Πώς, αν οι πατέρες λένε τι ακριβώς έγινε όταν ο Χριστός πήγε μέσα στον Άδη. Λένε κάποια πράγματα έτσι ακροθυγώς, διάφορα τροπάρια, όπως ότι ο Άδης, που αυτό που λέμε, θρυνούσε, φοβήθηκε, ναι, διαλύθηκε. Ναι, ότι ξεκένωσε πάντα του Άδη, τα διαμερίζει. Μάλιστα, λέγονται κάποια τέτοια πράγματα, αλλά αν μπορείτε λίγο έτσι πιο, έτσι πιο αναλυτικά να μας πείτε κάποια πράγματα. Και αν υπάρχει και κάποιο βιβλίο που να γράφει, να εξηγεί έτσι αναλυτικά όλα αυτά που υπόθηκαν πάνω στο Σταυρό, το αυτά που έγινε στη Γεθσημανή, το τι συνέβη, δηλαδή κάπου που να μπορούμε να τα βρούμε αυτά, ή δεν ξέρω αν έχετε κάνει και εσείς κάποια ομιλία έτσι εκτεταμένη πάνω σε αυτά τα θέματα. Να σας πω, το τι έγινε ακριβώς στον Άδη δεν μας παρέδωσε η Αγία Γραφή παρά μόνο το ότι ο Κύριος κατήθηκε στον Άδη και ευεγγελίστηκε στα πνεύματα εκεί, τα φυλακισμένα πνεύματα, το λόγο του Ευαγγελίου, και όσοι ήσαν έτοιμοι δέχτηκαν τον Χριστό στο Θεό και στον Τύρα τους και τους πήρε μαζί τους στη Βασιλεία του. Δηλαδή είναι και κάποιοι οι οποίοι δεν τον παρόλο. Βέβαια, υπήρχαν πάλι. Δηλαδή, υπάρχουν... Αυτό που λένε δεν άστραψε η θεότητα ώστε να την καταλάβουν όλοι και να... Α, η θεότητα άστραψε, αλλά δεν την δέχτηκαν όλοι. Δεν την δέχτηκαν όλοι. Δεν την δέχτηκαν, παιδί μου, όλοι, διότι υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι ήταν... Είναι δυνατόν να βλέπεις ολόκληρη τη θεότητα μπροστά σου και να μην το καταλάβεις, να μην το... Δυστυχώς, όταν ο άνθρωπος πεθάνει και νεκρωθεί μέσα στην αμαρτία, ό,τι και να δει η ψυχή του ανθρώπου το διαστρέφει πλέον. Δεν θέλει. Δεν θέλει τον Θεό ο άνθρωπος. Είναι όπως ένας που δεν μπορεί να δει το φως. Έχει πρόβλημα με την όρασή του και δεν βλέπει το φως. Το φως του είναι τραύμα, είναι πληγή για αυτό το φως. Άρα δεν σώθηκαν όλοι όσοι ήταν μέχρι. Δεν σώθηκαν όλοι, βέβαια δεν σώθηκαν όλοι. Αλίμονο. Αν σώζονταν όλοι, τότε οι αυτοί που προτίμησαν την αμαρτία και την κακία στη ζωή τους, τι θα απογίνε, θα σώζονταν και εκείνοι, αλίμονο. Αλλά σας συμβουλεύω να διαβάσετε το λόγο του Αγίου Επιφανίου στη Θεός Ομονταφή του Κυρίου,
που το βρίσκεται στο συναξαριστή του Μεγάλου Σαββάτου. Α, μπορώ δηλαδή να το βλέπω και στο ίντερνετ αυτό. Νομίζω ναι, είναι το Αγίου Επιφανείου Επισκόπου Κύπρου, λόγος το Μέγα Σάββατο, στη Θεόσομο Ταφή του Κυρίου. Είναι ένας πολύ λόγος, είναι λογοτεχνικό κείμενο, ας πούμε, έτσι ποιητική αδιαγραμμένο, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο και αν ξέρετε και αρχαία ελληνικά θα σας είναι πάρα πολύ θαυμάσιο κείμενο και θα σας εκπλήξει με την ωραιότητα και τη δύναμη του λόγου που είναι γραμμένο. Τα αρχαία ελληνικά δυστυχώς δεν μάθουμε πολλά στο σχολείο. Εντάξει, υπάρχει και στα νέα ελληνικά, υπάρχει και στα νέα ελληνικά μεταφρασμένο. Δηλαδή εκεί διαφυλάσσεται και έτσι, η δογματική θεολογία πάνω στο θέμα όλο αυτό. Ναι, υπάρχει και όλη η δογματική θεολογία της Εκκλησίας μας, αλλά είναι γραμμένο με ένα ποιητικό και λογοτεχνικό τρόπο, ας πούμε, που είναι πολύ συγκινητικός. Διαβάστε το και θα καταλάβετε από μόνοι σας. Και πάνω στο πάθος του Χριστού, δηλαδή, ας πούμε, στο γιατί έπρεπε να γίνει η ανθρώπιση, ή αυτό που λένε πολλοί, ας πούμε, έπρεπε να πεθάνει ο Χριστός, γιατί να πεθάνει, έπρεπε να σταυρωθεί, ξέρω εγώ ποιος ήταν ο ρόλος του Ιούδα, ή προσευχή στη Γεθσημανή, όλα αυτά που μπορώ να τα βρω. Κοιτάξτε, κάπου, αυτά έτσι συστηματικά, όπως τα λέτε, δεν έχω υπόψη μου αν υπάρχει κάποιο βιβλίο που τα γράφει. Θα σας συμβούλευα όμως να διαβάζετε τους λόγους του Αγίου Χρυσοστόμου. Από τη έκδοση του Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας έχει ορότο τους λόγους στην Ανάσταση, στη Σταύρωση, στα Πάθη, στα Άγια Ευαγγέλια. Διαβάστε τον Άγιο Χρυσόστομο και άμα το διαβάσετε τον Χρυσόστομο θα τα μάθετε όλα. Αν μπορείτε πάντως και εσείς να κάνετε κάποιες ομιλίες, γιατί έτσι ίσως είναι πιο δύσκολο. Εντάξει, θα προσπαθήσω, αλλά τα δικά μου λόγια, επειδή είμαι πολύ αδύνατα και φτωχά και δεν μπορώ να αποδώσω τώρα. Όχι, από αυτά που έχετε διαβάσει εσείς, ναι, από αυτά απλά. Καλά, να προσπαθήσω να δω τι μπορώ να κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κορί μου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σεβασμότατα. Χριστός Ανέστη, ο Θεός μαζί σας. Έχω ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Ναι, Γερόντα, καλημέρα. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, ο Κύριος. Μιας και σήμερα γιορτάζουμε τη μνήμη του Οσίου Γέροντα Φιλοθέου, να ευχηθούμε στον Πατέρ στη λόγια χρόνια πολλά. Ναι, γιορτάζει και ο Πατέρ Φιλόθεο σήμερα. Και βασικά εγώ θέλω να μας πείτε κάποια εμπειρία σας με τον Γέροντα για να ωφεληθούν. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Εσείς θα ωφεληθείτε, αλλά εγώ δυστυχώς δεν ωφελήθηκα, διότι ήμουν αμελής. Τέλος πάντων, να πω ότι η δική μου εμπειρία που είχα όταν πήγα να το δω τον Άγιο Φιλόθεο τον Τζερβάκο, στη Μονή του Λονκοβάρδια, στην Πάρο. Ήμουν φοιτητής τότε, ήταν το 1978 αν δεν κάνω λάθος, και πήγα με ένα συμφοιτητή μου πολύ καλό, ο οποίος σήμερα είναι κληρικός και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, και μας έκαμε τα έξοδα και έτσι μας ανάγκασε να πάμε τρόπον την άμεση την καλή εννοία ο πολύ αγαπητός μου εκδότης Τηλιανός και Μεντζεντζίδης, ο οποίος μας στήριζε και μας βοηθούσε πνευματικά όσο είμαστε στο Πανεπιστήμιο, όπως κάνει συνέχεια το πνευματικό έργο μέχρι σήμερα που έχει οριμάσει στην ηλικία. Πήγαμε στην Πάρο και είδαμε τον Γέροντα Φιλόθεο στη Μονή της Λονκοβάρδας και εκεί μείναμε μερικές μέρες και μερικές νύχτες. Και εξομολογήθηκα στον Γέροντα Φιλόθεο και είχαμε και άλλες συναντήσεις στο κελί του το βράδυ μετά το απόδειπνο, πήγαινα και τον έβλεπα. Και εκεί του είχα πει βέβαια το λογισμό μου ότι εγώ είχα αποφασίσει ότι θα πάω στο Άγιον Όρος μετά το τέρμα των σπουδών μου στο Πανεπιστήμιο, που σπούδαζα θεολογία. Με τότε θα φεύγαμε και θα επιστρέφαμε πίσω στη Θεσσαλονίκη, πήγα να τον αποχαιρετήσω τον Γέροντα, εξομολογήθηκα για τελευταία φορά, μου διέβασε την ευχή, μου είπε πολλές και άγιες συμβουλές και μετά έψαχνε να βρει κάτι να μου δώσει ένα δώρο. Έψαχνε τα σετάρια του, τερμάρια του κτλ. Εκεί δεν έβρισκε εκείνο που ήθελα να μου δώσει. Λέω, Γέροντα, δώστε μου την άνε, δεν πειράζει. Μου λέει, όχι, λέει, εσένα θα σας δώσω ένα εγκόλπιο. Εγώ ήμουν τότε 20 χρόνων, 21 χρόνο κάπου εκεί. Τέλος πάντων δεν κατάλαβα εγώ γιατί ήθελα να μου δώσει εγκόλπιο. Τελικά βρήκε μια εικονίτσα στρογγυλή του Αγίου Νίκονος του Μετανοείται και μου την έδωσε και μου είπε, πάρτε αυτή την εικόνα και να κηρύξεις μετάνοια. Εγώ γέλασα όταν μου έδωσε αυτό και λέω, μα πού να κηρύξω τη μετάνοια Γέροντας, στο Άγιον Όρος, στην Ασκήτη. Τι μετάνοια θα κηρύξω, αφού θα πήγαινα στο Άγιον Όρος εγώ. Και μου λέει μετά τα 30. Και δυστυχώς μετά τα 30 βρέθηκα στον κόσμο και έκανα και τον Ιεροκήρυκα. Δεν με φτάνε τα χάλια τα δικά μου, έκανα και τον Ιεροκήρυκα. Και τροποντινά ήταν μια πρόρηση του Αγίου Φιλοθέου μαζί με τα υπόλοιπα τα οποία μου είπε και με τις Άγιες Ευχές του που τον επικαλούμαστε και τον έχουμε σε μεγάλη ευλάβεια και ζητούμε τις προσευχές και πρεσβείες του.
Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ. Πάτερ, καλημέρα στην ευχή. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι σχετικό με το θαύμα του Αγίου Φωτός. Ποια είναι η θέση των καθολικών, γιατί στην εκκλησία εκεί που γίνεται η αφή του Αγίου Φωτός δεν βλέπουμε να υπάρχει εκπρόσωπος των καθολικών. Τι πιστεύουν γι' αυτό οι καθολικοί? Τώρα, αδερφέ μου, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια αν έχουν κάποια επίσημη τοποθέτηση από την εκκλησία τους. Όπως είπες και εσύ, δεν έχουν θέση, δεν ίστανται εκεί. Νομίζω έχουν μια δική τους τελετή να αφήσει το Αγίου Φωτός, που κάνουν κάποιοι δικά τους τελετές εκεί. Αλλά επισήμως, αν υπάρχει κάποια τοποθέτηση που να λέει ότι το δέχονται ή δεν το δέχονται επισήμως, δεν ξέρω, αλλά να το ερευνήσω και να σου απαντήσω μια άλλη φορά. Το ερευνήσω από τους αγιοταφείτες πατέρες που ξέρουν περισσότερα από μένα. Ευχαριστώ, Πάτε μου, να είστε καλά. Να είσαι καλά, αδερφέ μου, Παναγία μαζί σου. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ. Γέροντα Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Η Νίκη είναι γέροντα μου. Ναι, Νίκη. Καταλάβετε ποια Νίκη? Όχι. Παύλου. Α, ναι, ναι, Νίκη, ναι. Είστε καλά, γέροντα καλά, μου. Καλά, Νίκη, εσύ πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, γέροντα μου. Να σε καλά, Νίκη. Ήθελα πάρα πολύ να σας δω για κάτι που με απασχολεί. Δεν ξέρω, πήρα στα δυο φορές τηλέφωνο χθες, σήμερα μου απαντήσετε, δεν ανησύχησα. Νίκη, χθες ήμουν στη λειτουργία, σήμερα... Ναι, δεν πειράζει, δεν θέλω να μου απασχολήσετε. Ναι. Πάραμε τώρα που να τελειώσει η εκπομπή, Νίκη. Πάραμε τώρα που να τελειώσει. Τι ώρα να τελειώνετε, γέροντα? 12.30 τελειώνουμε, μετά 12.30 με μία πάρεμε. Η ώρα μία? Με μία παρατέτα αυτό αν μπορείς, γιατί μία έχουμε την τράπεζα. Βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εντάξει, καλά. Ευχαριστώ σαν είστε ο Κύριος. Δεν έχουμε άλλο αδερφό στη γραμμή προς το παρόν. Θα διαβάσουμε ακόμα λίγο από το γέροντα να δούμε τι ωραία πράγματα έχει να μας πει πιο κάτω. Μερικοί, λέει, πάλι ρωτούν που τα ακούν. Αφού είναι τόσο σοβαρά θέματα, δεν ρωτούν αν είναι έτσι όπως τα καταλαβαίνουν, αν πράγματι τα είπαν, αλλά τα πιστεύουν. Δηλαδή, δεν ερευνούν αν πράγματι είπε αυτά τα πράγματα ο γέροντας Παΐσιος, αλλά τα πίστευαν όλα όσα άκουγαν και δημιουργόταν άλλο κοφούζιο από αυτά τα οποία άκουγαν, τα οποία ήταν μπερδεμένα και λαθασμένα. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Πάρε μου, γέροντα Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Ναι, είμαι Γιάννα. Απλά ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Για τους λογισμούς. Όταν, ας πούμε, τους λογισμούς, δεν τους δέχεσαι, ναι, όπως και να είναι, αλλά όταν προσεύχεσαι μέσα σου και δεν τα λες πουθενά ή με το στόμα σου, στη της καρδιά σου τα λόγια σου με άκουγε, ήταν ο πονηρόν, πώς είναι. Ο πονηρόν πώς δουλεύει, όταν προσεύχεσαι με το στόμα ή όταν σκέφτεσαι μέσα σου και προσεύχεσαι και δεν τα λες. Πώς είναι άκουσε, αυτό το πράγμα. Άκουσε. Και το άλλο, όταν ας πούμε η λειτουργία, οι εικόνες είναι στη λειτουργία, ας πούμε, ακούνε τη λειτουργία. Αλλάζουν χρώμα, πώς είναι αυτό το πράγμα. Βρέμα. Αν είναι οι Άγιοι μέσα στη λειτουργία να ακούνε τη λειτουργία, να αλλάζουν χρώμα. Εντάξει, να σου πω. Εντάξει, ευχαριστώ, σας ακούω. Οι Άγιοι, Άννα, δεν έχουν σωματικά αυτιά όπως τα δικά μας αυτιά, τα οποία θέλουν και ακουστικά καμιά φορά για να ακούσουν και δεν ακούν άμα δεν είναι δυνατά που μιλάει ο άλλος. Οι Άγιοι έχουν αισθήσεις άλλες. Δεν ακούμε τα αυτιά και δεν βλέπουμε τα μάτια, διότι τα μάτια είναι νεκρά αυτά, είναι σωματικά μάτια και σωματικά αυτιά. Και ο πειρασμός, ο διάβολος, δεν έχει σωματικά αυτιά για να ακούει, αν τα πούμε με το στόμα μας, αν τα πούμε με το νου μας, αλλά είναι πνεύμα, έχει αισθήσεις ο διάβολος. Με αισθητήρια πνευματικά ακούν και βλέπουν. Άρα λοιπόν, όταν δεχόμαστε κακούς λογισμούς, ο διάβολος το ξέρει, το βλέπει, το καταλαβαίνει. Απλώς ο διάβολος δεν ξέρει τους λογισμούς που έχουμε εμείς από μόνοι μας, δεν τους ξέρει εκείνους, γιατί δεν το δώσει ο Θεός εξουσία να γνωρίζει λογισμούς μας. Αλλά όταν αμαρτάνουμε με το νου μας και έχουμε κακούς λογισμούς, το δουλεύει και το καταλαβαίνει. Τώρα οι Άγιοι ακούν τη λειτουργία. Οι Άγιοι είναι σε όλες τις λειτουργίες παρόντες. Αλλά δεν αλλάζουν τα χρώματα των εικόνων, δεν κουράζονται οι Άγιοι, δεν κοκκινίζουν, δεν αλλάζουν τα χρώματα των προσώπων τους. Διότι η εικόνα είναι εικόνα. Τώρα καμιά φορά, εάν συμβεί κάτι έκτακτο
σαν υπερφυσικό γεγονός, εντάξει, μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά οι Άγιοι δεν ακούμε τα σωματικά αυτιά, δεν είναι πλέον, δεν έχουν το σώμα ζωντανό όπως το έχουμε εμείς. Οι Άγιοι ακούμε την ψυχή τους, με τις αισθήσεις της ψυχής πλέον. Μέχρι να αναστηθούν και εκείνοι, να αναστηθούν τα νεκρά σώματα και να έχουμε γίνουμε ένας άνθρωπος ψυχή και σώμα ενωμένοι αδιάσπαστα. Παρακαλώ, επόμενος αδερφός. Ναι, γέροντα, ανάψε την ευχή σας, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Βασικά δύο απορίες, γέροντα. Δεν ξέρω βέβαια αν έγιναν προηγουμένως, γιατί δεν ήμουν από την αρχή της εκπομπής. Σχετικά με την Ανάσταση, η κάθοδο του Χριστού στον Άδη, όπως βλέπουμε την εικόνα της Αναστάσεως, κρατά δεξιά και αριστερά τον Αδάμ και την Εύα. Μάλιστα. Έχουμε κάποιες πληροφορίες, κάτι τι απέγιναν μετά την Ανάσταση. Μάλιστα. Αυτή. Και η άλλη μου απορία, για να τα πάλι σχετική με την Ανάσταση, είναι σε κάποια ομιλία σας κάτι άκουσα, δεν το κατάλαβα όμως πολύ. Γιατί δεν εμφανίστηκε σε πολλούς ο Κύριος μετά την Αναστασία του, ώστε να πιστέψουν και να μην διαδίδουν οι ιδέοι ότι οι μαθητές αυτού νυχτός ελθόντες έκλεψαν αυτόν. Ναι. Αυτή είναι η απορία. Να είστε πάντα καλά, αδελφοί μου. Ο Κύριος κατήρθε στον Άδη και όσοι ήταν δίκαιοι και δικαιούντο και ήθελαν τη σωτηρία, εσώθηκαν. Όσοι όμως ήταν μέσα στην αμαρτία βυθισμένοι και δεν ήθελαν σωτηρία, δεν σώθηκαν. Έτσι και ο Αδάμ και η Εύα αναστήθηκαν, τους ανέστησε ο Κύριος. Αλλά μετά επανήλθαν στην κατάσταση που ήταν, στο θάνατο των κεκεκειμένων σωμάτων, τα σώματα πέθαναν και περιμένουν και εκείνη την κοινή ανάσταση, της αναστάσεως των νεκρών. Λοιπόν, οι ψυχές είναι αναστημένες, ενωμένες με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά τα σώματα είναι νεκρά πλέον, περιμένουν την κοινή ανάσταση. Για τη δεύτερη ερώτηση, για να τη θυμηθώ, μου φύγε η δεύτερη ερώτηση. Βλέπετε, άρχισε το Ατσχάιμερ. Δύο λεπτά μου την υπενθυμίσει ο πατέρας φιλόσοφος που είναι νεότερος. Καλά, μετά να δούμε τον επόμενο ακροατή και θα δούμε μετά την ερώτηση να την απαντήσω. Να μου την θυμίσει ο πατέρας φιλόσοφος. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ, παρακαλώ. Καλημέρα, γέροντα Χριστό. Καλημέρα, αληθώς ανέστη ο Κύριος. Και χρόνια πολλά στον πατέρα φιλόσοφο. Ναι, βέβαια. Θέλω να ρωτήσω μια ερώτηση σχετικά με το καταμάρκον Ευαγγέλιο την Κυριακή του Πάσχα. Ναι. Και μετά θέλω να κάνω και ένα σχόλιο. Ο Άγγελος είτε στη Μαρία τη Μαγδαληνή και στη Μαρία του Ιακώβου και στη Σαλόμη λέει πάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο ότι πουράγει ημάς στη Γαλιλαία. Γιατί τον Πέτρο τον είπε ξεχωριστά? Διότι ο Πέτρος είχε αρνηθεί τον Χριστό τρεις φορές και αισθανόταν ότι ήταν τροποντινά απεκομμένος από το σύνολο των Αποστόλων. Και είπε για τον Πέτρο για να του δείξει ότι τον είχε κοντά τον Χριστός. Αφού μετανόησε και έκλαψε, το συγχώρεσε. Εντάξει. Θέλω να σχολιάσω και κάτι σχετικά με τα νέα μέτρα, επειδή έρχονται εκλογές τώρα. Οι εκλογές είναι στις 30 του Μάη και η κυβέρνηση τάχα κατάργησε τα SMS, λέει, μέχρι τις 31 του Μάη, για να πούμε ότι είναι καλή και να τους ψηφίσουμε και μετά θα τα αρχίσουν πάλι. Αλλά τώρα, λέει, θα πρέπει να παρουσιάζουμε έναν corona pass, η green pass, που το αντίγραψαν από τους Εβραίους. Αυτό το pass σημαίνει πάσον ουσιαστικά, διαβατήριο δηλαδή, και θα πρέπει να δείχνουμε διαβατήριο, pass, για να μπαίνουμε στις διάφορες υπηρεσίες, υπεραγορές, καταστήματα. Η αστυνομία θα ελέγχει στις εκκλησίες, στα καζίνο, στα πρακτορία στοιχημάτων. Βάλαν την εκκλησία στο ίδιο επίπεδο με τα καζίνο και τα πρακτορία στοιχημάτων. Γάμους, βαφτίσεις, καφέ κλπ. Το Υφυπουργείο Τουρισμού επίσης. Και το Δημαρχείο θα ελέγχει θέατρα, σινεμά, αμφιθέατρα. Και ο ΚΟΑ για γυμναστήρια, σχολές, χορού κλπ. Και το Υπουργείο Εργασίας για πολυκατηστήματα και γυροκομεία. Και πρέπει να τους δείχνουμε, λέει, το Corona Pass, το οποίο, προσέξτε την έκφραση, σε πρώτη φάση, λέει, θα παρουσιάζεται σε έντυπη μορφή. Και αυτό το Υπουργείο Τάχα Καινοτομίας και Έρευνας, αυτό το ύποπτο Υπουργείο, το οποίο πριν ήταν
ήταν Ινστιτούτο και τώρα είναι Υπουργείο και αύριο μπορεί να γίνει και αυτόν Υπουργείο και να βγάζει διατάγματα. Είναι αυτοί που ετοιμάζουν όλα τα ηλεκτρονικά, τα μετατρέπουν όλα σε ηλεκτρονικά, ετοιμάζουν τον δρόμο του Αντιχρίστου. Σε πρώτη φάση λέει θα είναι εντυπών, μετά αυτοί ετοιμάζουν εφαρμογή στα κινητά, application, που θα πρέπει να το δείχνεις ηλεκτρονικά αυτόν το pass. Και χωρίς αυτό δεν θα μπορείς ούτε να αγοράζεις ούτε να πολλάς. Άρα αυτόν τι μας θυμίζει. Αυτόν ήθελα να σχολιάσω. Ναι, να είστε πάντα καλά. Ας ελπίσουμε να μην εξελιχθούν έτσι όπως τα είπατε αδερφοί μου, αλλά ας είμαστε προσεκτικοί, ας προσευχόμαστε και πολύ ο γέροντας εδώ, ας είμαστε ενωμένοι με την Αγία Εκκλησία, να έχουμε τους πνευματικούς μας πατέρες και τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας και να βαδίζουμε τον δρόμο του Θεού. Η ερώτηση που ρώτησε η αδερφή προηγουμένως είναι γιατί δεν εμφανίστηκε σε πολλούς μετά την Ανάσταση του Χριστός, για να μην διασπείρουν το ψέμα οι Εβραίοι ότι δεν αναστήθηκε. Ο Χριστός, αδερφοί μου, δεν καταργεί την ελευθερία του ανθρώπου. Και από αγάπη δεν εμφανίστηκε σε αυτούς, διότι εάν εμφανιζόταν, δεν θα τον δεχόντουσαν αυτοί και θα τους κατέκρινε ο Θεός περισσότερο. Και επειδή δεν ήθελαν να δεχθούμε τίποτα τον Χριστό, έστω και αν τον έβλεπαν αναστημένο, δεν θα τον δεχόντουσαν. Ενώ εάν θα τον δεχόντουσαν, ο Θεός θα τους το εμφάνιζε τον εαυτό του. Δεν αδικούει κανέναν ο Θεός. Εάν κανείς δικαιούται την θεία εμφάνιση, θα την έχει. Αλλά δεν την έχει, διότι εάν την έχει και δεν τη δεχτεί, θα κατακριθεί περισσότερο. Έτσι από αγάπη ο Θεός δεν εμφάνισε τον εαυτό του σε αυτούς, διότι και αναστημένο να τον έβλεπαν, πάλι δεν θα πίστευα. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Δεν ακούμε. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας, μήπως εγώ. Ναι, εσείς. Την ευλογία σας, Κέροντα. Να είστε καλέ, αληθώς ανέστη ο Κύριος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για κάτι προσωπικό που προσυζήτησα και με τον Πάτερ Κυρένε. Να σας πω, πρόκειται για κάποιους από Αγγλία που τον βοήθησα με κάτι, με ένα διαμέρισμα εδώ στην Κύπρο και μου έστειλε κάποια λεφτά. Εγώ του είπα ότι δεν θέλω, ήταν απλά μια βοήθεια που έκανα, δεν θέλω, και ξέρω ότι η γυναίκα του για 7 χρόνια πάλευε με καρκίνο και πέθανε τώρα 26 Απριλίου. Και ειλικρινά, αφού μου έστειλε αυτά τα λεφτά, μπορώ να βοηθήσω να κάνω μια δωρεά και να μνημονεύεται αυτή, τουλάχιστον να κάνω κάτι για την ψυχή της. Ο άνθρωπος δεν ήθελε να καταλάβει. Δεν πειράζει, φυσικό ήταν ότι ο άνθρωπος ήθελε να σε ευχαριστήσει. Εσύ αυτό που σκέφτηκες είναι πολύ καλό, να διαθέσεις τα λεφτά για την ψυχή της. Καθολική είναι. Εντάξει, για ελεημοσύνες. Δώστε για να γίνουν ελεημοσύνες στο όνομά της. Δεν μπορεί να γίνει λειτουργία, αφού ήταν ρωμοκαθολική. Αλλά να το δώσεις σε ανθρώπους που θα προσεύχονται από μόνοι τους και να γίνουν ελεημοσύνες στο όνομα της κεκοιμένης αδερφής μας. Μάλιστα. Ενώ δεν θα μπορέσω να δώσω στην Εκκλησία. Θα δώσω σε κάποιον και να πω να την μνημονεύει. Στην Θεία Λειτουργία δεν γίνεται για μη Ορθοδόξους. Ναι, ναι. Αν θέλεις να δώσεις μια εκκλησία και να κάνουν κάτι στην εκκλησία και να τα διαθέσουν όπου χρειάζεται κτλ. Γι' αυτό η ελεημοσύνη είναι, το ίδιο πράγμα είναι. Πάλι θα μπορεί να αποφεληθεί. Ναι, ναι, όπου θέλεις εσύ, παιδί μου, όπου θέλεις εσύ. Okay, εντάξει. Και μια ευχή, Γέροντα, σε Θεού θέλοντος, ένα μήνα θα γεννήσουμε το παιδάκι. Άντε, να το χαίρεσαι, να έρθει με το καλό με υγεία. Ο Θεός μαζί σας. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ. Ναι, Χριστός Ανέστη, Γέροντα. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Είσαι στην Κύπρο τώρα. Ναι, εδώ είμαι τώρα. Ναι, εδώ είμαι. Δόξα τω Θεώ, προλάβαμε και ήρθαμε για το Πάσχα, που για μας ήταν μεγάλη ευλογία, γιατί με το που φύγαμε από τον Καναδά, τα είχαν κλείσει σχεδόν τελείως τις εκκλησίες, μόνο 10 άτομα αφήνανε, και έτσι εδώ είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και πολύ ευλογημένοι που περάσαμε το Πάσχα εδώ, δόξα σε Θεό και πάλι. Και ήθελα να σας πω ότι οι γυναίκες που μου δώσανε αυτούς τους φάκελους που σας έστειλα, ήθελα να σας τους δώσω προσωπικά, αλλά αυτό φαίνεται δεν γινόταν εφικτό λόγω της κατάστασης.
Απλά λυπήθηκα φυσικά που δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Τα πήρα, Ελένη, και τα διέβασα όλα τα γράμματα των αδερφών μας. Γράψαμε τα ονόματα του στη Θεία Λειτουργία, τακτοποιήθηκαν όλα όπως ήταν έπρεπε να τακτοποιηθούν. Να πεις στους αδερφούς πολλές ευχές στην αγάπη μας, πολλές ευχαριστίες και ευχόμεθα η Παναγία να τους έχει πάντα στην αγκαλιά της. Ναι, αμήν γέροντα. Και το άλλο, να παρακαλέσω όλους τους αδερφούς που μας ακούνε να κάνουν προσευχή μεγάλη για τον Αντώνιο, τον φυλακισμένο. Ναι, στην Αριζόνα. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ κακά χάλια. Και... Είναι άρρωστος. Ναι, είναι άρρωστος. Και η γυναίκα του, η Σάρα, μου έχει στείλει email και μου έλεγε να προσευχηθούμε, γιατί προσπαθούν τώρα να βρουν κάποια ημερομηνία για να τον εκτελέσουν. Και, ο Θεός να φυλάει. Ναι, ο Θεός. Και το άλλο, η μεγάλη προσευχή χρειάζεται, γιατί είναι πολύ άρρωστος, λέει. Και εντάξει, δόξα σου ο Θεός, τι να πω. Εγώ στενοχωριέμαι φυσικά, αλλά προσεύχομαι πάρα πολύ και θέλω να τον φυλάξει μέχρι στιγμή, τελευταία στιγμή, να μείνει πιστός στον Θεό και να λάβει το στέφανο της δικαιοσύνης του Θεού. Ναι, θα το μεταφέρω αυτόν στην Σάρα. Ναι, πολλές ευχές στη Σάρα, πολλές ευχές στον Αντώνιο, την αγάπη μας και τις πολλές πολλές προσευχές μας. Αμήν. Εντάξει, γέροντα μου, την ευχή σου και Χριστός Ανέστη πάλι. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Πόνος αδερφός, παρακαλώ. Χριστός Ανέστη. Αληθώς, να ρωτήσω. Επειδή αν μέσω κορονοϊού μου είχε πει πνευματικός μου να μην πάω να μείνω κάποιες μέρες σε ένα μοναστήρι που ήθελα, αλλά τώρα που λίγο είναι έτσι, ανοίξαν καφετέρες και τα λοιπά, λέω μόνο για προσκύνημα για λίγες ώρες, εφόσον κάνουμε τεστ και είναι αρνητικό, άρα είναι κακό να πάμε σε ένα μοναστήρι. Καλύτερα ρωτάτε πνευματικό σας, αφού σας είπε να μην πάτε. Μήπως υπάρχει κάποιος λόγος που τον ξέρω πνευματικός και εμείς δεν τον ξέρουμε. Πάρτε ένα τηλέφωνο το πνευματικό σας και ρωτήστε αν έχει ευλογία να πάτε να προσκυνήσετε απλώς και να φύγετε. Εντάξει. Ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά, αδελφοί. Να είστε πάντα καλά. Επόμενος αδελφός, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα, Γερόντα, δεν ευχήθηκα. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Ήθελα να κάνω και μια παρέμβαση. Είχε μιλήσει πριν μια ακροάτρια σχετικά με το Safe Pass. Ναι. Συγγνώμη που βγάζει τις κάλες για να μην ακούγεται το τηλέφωνο. Λοιπόν, είδα σχετικά με τα διατάγματα εντός εισαγωγικών που λένε για περιορισμό και στις εκκλησίες σχετικά με αυτό το Safe Pass, και ήθελα να δω, να μάθουμε τελικά η Εκκλησία και ο Αρχιεπίσκοπος ποια είναι η άποψη, γιατί θα υπάρχει περιορισμός και στις εκκλησίες βάσει αυτού του Safe Pass, γιατί λέει και για περιορισμό και στα άτομα μέσα. Και θα λέει ότι δεν θα μπορούμε να μπαίνουμε, ούτε να παίρνουμε ευλογία από την εκκλησία μας, ούτε να κοινωνούμε. Το να κοινωνούμε δεν το ξέρουμε. Αλλά στο να μπούμε στον ναό, θα μας επιτρέπουν μόνο εξωτερικά. Κοίταξε, αδελφοί μου, να σου πω κάτι. Εμείς στη Μητρόπολη Λεμεσό στείλαμε μήνυμα σε όλους τους ιερείς και τους επιτρόπους, που λέμε ότι δεν θα ζητούν αυτό το πράγμα από κανέναν πιστό. Ναι. Εμείς δεν θα ζητούμε. Τώρα η αστυνομία τι θα κάνει, εγώ δεν ξέρω, η δουλειά της αστυνομίας. Αυτό είναι το θέμα, ότι η αστυνομία θα παρεμβαίνει άμεσα στη ζωή μας και στην πνευματική. Αλλά εμείς σαν ιερείς, σαν επίτροποι, θα δεχόμαστε όλον τον κόσμο που έρχεται και δεν θα ρωτάμε κανένα, ούτε αν έχει το Safe Pass, ούτε αν δεν το έχει. Ναι. Αυτά δεν είναι, και μετά είναι και προσωπικά δεδομένα αυτά, δεν μπορούμε εμείς να τα ζητάμε. Βέβαια, έτσι, ναι. Λοιπόν, οι πιστοί μας θα έρχονται στην Εκκλησία και ούτε οι ιερείς ούτε οι επίτροποι θα ζητάνε αυτό το διαβατήριο. Τώρα, βέβαια, δεν μπορούμε να επέμβουμε εμείς στην αστυνομία. Κανονικά έπρεπε, βέβαια, να λάβει μια θέση η Εκκλησία. Ναι, αλλά δυστυχώς βλέπετε ότι και είναι και περιστάσεις Εκκλησίας τέτοιες. Ναι, από 10 Μαΐου δηλαδή. Η Σύνοδος δεν μπορεί να συνέρθει εύκολα και δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε κι εμείς. Ναι. Σαν Σύνοδος. Αλλά εμείς στη Λεμεσό κάναμε αυτή την ανακοίνωση και την εντολή στους επιτρόπους και στους ιερείς να δέχονται όλον τον λαό στην Εκκλησία χωρίς να ρωτάνε κανένα ή αν έχει ή αν δεν έχει αυτό το πράσινο διαβατήριο, ή αν έκαμε εμβόλιο ή αν δεν έκαμε ή οτιδήποτε άλλο έχει γίνει. Ναι, ωραία. Ευχαριστώ, πάτε. Αλλά η αστυνομία θα κάνει τα δικά της, έτσι. Ναι, η αστυνομία και η πολιτεία. Γιατί η πολιτεία πρέπει να έχει αυτή
την πνευματικότητα στο πίσω μέρος, δεν τη βάζει μπροστά. Εντάξει, γιατί η πνευματική μας υγεία πλέον δεν είναι κοντά. Τι να κάνουμε, ευχαριστώ για να μας φυλάει. Να είστε πάντα καλά, να είστε πάντα καλά. Έχω τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Γεράντα την ευχή σας, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Είμαι ο Κωνσταντίνος. Ρε Κωνσταντίνε, τι κάνεις, ρε, μεγάλωσες. Ναι, καλά. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν ο Χριστός αναστήθηκε, κανένας από τους Φαρισαίους και τους Γραμματείς δεν εμπίστευσε αυτός που τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο. Δεν ξέρω, με Κωνσταντίνε μου, δεν λέει το Ευαγγέλιο ότι κάποιοι Φαρισαίοι πίστευσαν. Επίστευσε όμως ο Λογκίνος, ο εκατόνταρχος, που ήταν εκεί δίπλα στο Χριστό μας, και όταν είδαν εκείνα τα θαύματα όλα, είπε αληθώς Θεό Υιός Ινούτος. Ο Λογκίνος ήταν Ρωμαίος, ήταν Ρωμαίος ειδωλολάτρης και έγινε μεγάλος Άγιος, και είναι και μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, αλλά δεν μας αναφέρει το Ευαγγέλιο για γραμματείς και Φαρισαίους. Ευχαριστώ. Να σε καλά, Κωνσταντίνε μου, η Παναγία μαζί σου, γη μου. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ. Γέροντα, καλημέρα, την ευχή σας. Καλημέρα του Κυρίου, Χριστός Ανέστη. Μιχάλης ονομάζομαι, Λιθός Ανέστη. Ναι, Μιχάλη. Ένα σχόλιο στόσα είπαν οι προηγούμενες ακροάτριες για το θέμα του κορώνα, πάσο, όπως λέγεται. Η δική μου όψη, γεροντώ, δεν υπάρχει λόγος να χωνόμαστε, να τρομοκρατούμαστε. Η πολιτεία βγάζει τα διατάγματα, βάζει την εκκλησία μέσα για να μην την κατηγορούν ότι την εξαιρεί ευνοϊκά. Αλλά δεν νομίζω να φτάσει στο σημείο η αστυνομία να έρθει να ελέγχει τους πιστούς αν έχουν χαρτιά ή όχι, όπως δεν έγινε ευτυχώς και είναι μεγάλη εβδομάδα. Ναι, και είναι μεγάλη εβδομάδα θεωρητικά, επιτρέποντα μόνο στους όσους ήταν εμβολιασμένοι να μπουν μέσα στους ναούς, αλλά όποιος πιστός ήθελε να εισερχόταν, έτσι. Άρα απλά τούτη είναι η άποψη μου, γεροντά, να μην αγωνούμαστε, να μην πανικοβαλόμαστε. Να πανικοβαλούμε τον κόσμο, βέβαια. Και σας κάποια πρόβλημα είναι απλά στα χαρτιά τυπικά. Και μια ερώτηση. Μάλιστα. Για το θέμα της ανάσης του Χριστού. Για το Ευαγγέλιο του κατά Μάρκο, εμένα γύρω να με προβληματίζει λίγο το σημείο, ίσως δεν είναι σχολαστικισμός, το γιατί είπε στους μαθητές να πας στη Γαλιλαία, που ήταν μεγάλη απόσταση, ενώ η ανάσταση έγινε στο Ιεροσόλυμα. Το αναφέρω ο Μάρκο και ο Ματθαίος, να δεν κάνω λάθος, που την άλλη ο Ιωάννης δεν λέει κάτι τέτοιο, αλλά στο κατά Ιωάννη αναφέρεται ότι το ίδιο βράδυ της μιας των Σαββάτων συνάντησε ο Χριστός τους μαθητές στον χώρο που ήταν συναγμένοι. Προφανώς στα Ιεροσόλυμα, τώρα μπερδεύει με λίγο, πού εφανερώθηκε ο Χριστός στους μαθητές, στη Γαλιλαία ή στα Ιεροσόλυμα η πρώτη του εφάνιση. Φαίνεται ότι δεν είναι ξεκάθαρο ακριβώς που είναι η πρώτη εφάνιση, αλλά φαίνεται ότι είναι στη Γαλιλαία, διότι λέει εδώ το Άγιο Ευαγγέλιο του κατά Ματθαίον ότι προάγει στη Γαλιλαία, εκεί αυτόν όψεστε. Άρα λοιπόν στη Γαλιλαία θα ήταν ο Χριστός. Εκεί στη Γαλιλαία, έτσι λέει το Άγιο Ευαγγέλιο του κατά Ματθαίον, αυτό λέει. Προάγει μας στη Γαλιλαία, εκεί αυτόν όψεστε, δεν λέει κάπου αλλού. Και μάλιστα το λέει και στο στίχο 10 του κεφάλαιου 28, τότε λέγει αυτής ο Ιησούς, μη φοβήστε, αλλά είπατε της αδελφής μου να πέρθωσε στη Γαλιλαία, εκεί οι κακοί μου όψονται. Να πάνε στη Γαλιλαία του είπε, άρα εκεί θα τον είδα, στη Γαλιλαία τον είδα τον Χριστό. Μάλιστα, έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ. Γέροντα μου, η Ελένη με πάλι συγχωρήστε, ναι, με, ναι, για την δεύτερη παρέμβαση. Θέλω να μιλήσω απλά για αυτό που μίλησε η κοπέλα νωρίτερα για τις εκκλησίες και τις αστυνομίες και όλα αυτά τα μέτρα. Αυτό που κάνατε εσείς είναι πάρα πολύ όμορφο, ευχαριστώ πολύ. Τώρα όσο αφορά την αστυνομία, από ό,τι ξέρω και βασικά λόγω χάρη στον Καναδά, δεν μπορεί η αστυνομία να μπει μέσα στην εκκλησία χωρίς ένταλμα και ούτε μέσα στο σπίτι κανενός χωρίς ένταλμα. Και νομίζω ότι είναι και το ίδιο εδώ στην Κύπρο. Στο να μην φοβάται ο κόσμος δηλαδή ότι θα τον πιάσει η αστυνομία μέσα στην εκκλησία. Έτσι πιστεύω είναι τα, ναι, πράγματα. Ναι, δεν μπορεί να μπει, δεν μπορεί. Ναι. Έχει αστυνομία ο ναός, ο ιερός ναός. Ναι, γι' αυτό. Αλλά λέω, εντάξει, όλο θέλω να φυλάει, να μην έχουμε μέχρι εκεί να φτάσουμε τα πράγματα. Πάντως είναι γεγονός ότι σε όλη την μεγάλη εβδομάδα και σε όλη την υπόλοιπη περίοδο είχαμε μια άψογο συμπεριφορά της αστυνομίας, μια άψογο συμπεριφορά, και οφείλουμε να τους επενέσουμε και να τους ευχαριστήσουμε και να τους πούμε συγχαρητήρια. Όχι μόνο δεν μας ταλαιπώρησαν, αλλά μας βοήθησαν σε πολλές περιπτώσεις, και τα συγχαρητήρια μας και τις ευχαριστίες μας και τις ευχές μας να κάνουν πάντα το έργο τους με καλή και γενική διάθεση. Και είναι άξιο πολλό συγχαρητηρίο. Ναι, και εγώ το πρόσεξα αυτό και πράγματι τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
αλλά να μην φοβηθεί ο κόσμος να μπαίνει μέσα στις εκκλησίες ότι τάχα θα έχει αστυνομία και πράγματα και δώσει. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ Γεροντά και συγχωρέστε με πάλι. Χαρά μας που σε ακούμε, Ελένη. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Ναι, Γεροντά μου, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Με ευχή σας. Θα ήθελα να ρωτήσω, σήμερα είναι του Αγίου Αρσενίου. Είναι του Αγίου Αρσενίου του Μεγάλου και στις 10 του Νοεμβρίου είναι του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου. Ακριβώς. Του Μεγάλου Αρσενίου είναι σήμερα η μνήμη του και το Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου που έζησε αιώνες μετά είναι στις 10 Νοεμβρίου. Μάλιστα. Αναρωτιόμαν ήταν το ίδιο και θυμήθηκα κάτι που είχατε πει έτσι πολύ ωραίο για τον Άγιο Αρσένιο, ότι ήταν μόνος μικρός με μόνη του Θεού την προστασία, μόνος μεγάλος δοσμένος μόνο στο Θεό και στην εικόνα του, μόνο στο τέλος της ζωής του με το Θεό μόνο. Ακριβώς, το έγραψε ο Γέροντας Παΐσιος αυτό στο βιβλίο. Άγιος Παΐσιος, ναι. Ευχαριστώ. Αυτό εκφράζει τον Άγιον Αρσένιο ακριβώς όπως ήταν και πως αισθανόταν μαζί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Παρακαλώ, έχω ακόμα ένα αδερφό. Ναι, Χριστός Ανέστη, Γέροντα. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω ακριβώς πώς το λέει φυσικά στην Αγία Γραφή, ότι πρέπει να απαρνηθούμε τον πατέρα, μητέρα, σύζυγο. Δεν ξέρω ακριβώς πώς το λέει, αν ξέρω αν καταλάβετε. Κοίταξε, κόρη μου, δεν λέει να τα απαρνηθούμε. Λέει να μην τα αγαπούμε παραπάνω από τον Χριστό. Αναφέρω διχόνοια, νομίζω κάτι έτσι. Ναι, αλλά πρέπει να τερμινεύουμε μαζί με όλα τα υπόλοιπα που λέει ο Χριστός, όχι να τα απομονώνουμε. Δηλαδή, τα απαρνησά στο εαυτόν ή αρνησί τον πατέρα του. Δηλαδή, αν έχω να διαλέξω μεταξύ του Χριστού και του πατέρα μου, σίγουρα θα διαλέξω τον Χριστό. Αν έχω να διαλέξω μεταξύ του Χριστού και του συζύγου μου, τον Χριστό. Αλλά εννοεί ο Χριστός μας να αγαπούμε τον Χριστό πάνω από όλους και πάνω από όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μισήσουμε τους δικούς μας, όχι. Oh. Αγαπώντας τον Χριστό, αγαπούμε πιο πολύ τους δικούς μας. Με την αγάπη του Χριστού τους αγαπούμε περισσότερα και πιο καλά και πιο σωστά και πιο ισορροπημένα και πιο υγιή. Ναι. Και ακόμα κάτι, Τσάνι, πού μπορούμε να αναγνωρίσουμε εμείς ότι ας πούμε αν έχουμε ταπεινολογία, ότι είναι αληθινή, ας πούμε. Αυτά θα τα κουβεντιάσουμε με το πνευματικό μας που μας ξέρει και μας βλέπει και θα μας υποδεικνύει πώς πρέπει να διάγουμε και πώς πρέπει να μιλούμε και να συμπεριφερόμαστε. Λάνι, δεν πρέπει να σκεφτούμαστε να είμαστε να μην βάζουμε συνέχεια ερωτηματικά, κόρη μου. Δεν είναι ωραίο πράγμα σε όλα ο άνθρωπο να διαρωτάτε. Το έκαμε καλά, δεν το έκαμε καλά, το έκαμε έτσι, το έκαμε αλλιώς. Θα τρελαθεί μετά. Ναι. Εντάξει, για να τα ευχαριστώ. Είστε πάντα καλά. Αδερφός, παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Γέροντα μου, την ευχή σας. Στέλιος ονομάζομαι. Ναι, Στέλιο μου. Είναι σχετικά με έναν απόσπασμα που γράφει το βιβλίο Γέροντος του Αγίου Πασιάπου, το οποίο διαβάζεται σήμερα. Ναι. Σημεία των καιρών. Για μια αρρώστια μου παρουσιάζεται σήμερα και ένα εμβόλιο μου βρέθηκε για να το... Είναι υποχρεωτικό και να το βάλεις πρέπει να σφραγιστείς. Για πέμε μου τη σελίδα. Είναι στη σελίδα 181. Μάλιστα. Στη δεύτερη παράγραφο. Μάλιστα. Τώρα το ερώτημα μου είναι, επειδή νομίζω εδώ το επικαλούνται διάφοροι που αρνούνται που είναι εναντίον του εμβολίου και επικαλούνται αυτήν τη φράση. Εσάς ποια είναι η θέση σας για το εμβόλιο? Μάλιστα. Κοίταξε αδερφέ μου αγαπητέ. Ο Γέροντας Παΐσιος μίλησε, αυτά που μίλησε και αυτά που έγραψε ήταν πρώτου 1994 που κοιμήθηκε, δηλαδή πριν 25-30 χρόνια. Ναι, ναι. Δεν μίλησε για τη σημερινή ασθένεια, ούτε για το σημερινό εμβόλιο. Για να είμαστε ξεκάθαροι και να μην είμαστε γελοί στις επιχειρήματά μας. Το εμβόλιο το οποίο υπάρχει σήμερα για τον κορονοϊό, μέσα από τις διάφορες έρευνες που έκαναμε και στη Σύνοδο και με άλλους ανθρώπους, είδαμε ότι δεν έχει πνευματικό πρόβλημα. Δηλαδή δεν περιέχει 666, δεν περιέχει μικροτσίπ, δεν περιέχει κάτι το οποίο είναι άρνηση του Χριστού. Τώρα, εάν ιατρικά, επιστημονικά στέκει ή δεν στέκει, αυτό δεν θα μας το πει η Εκκλησία, θα μας το πει η επιστήμη. Οι γιατροί, οι βιολόγοι, οι φαρμακοποιοί, αυτοί θα μας πούνε αν στέκει ή δεν στέκει.
Η Εκκλησία είπε ότι αν κανείς το βάλει, θέλει να το βάλει, ας το βάλει. Αν κανείς δεν θέλει να το βάλει, ας μην το βάλει. Ούτε αν το βάλει σώζεσαι, ούτε αν δεν το βάλει χάνεσαι πνευματικά. Αλλά να μην γίνει αυτό το πράγμα σημαία και να λέμε ότι όποιος έβαλε το εμβόλιο αρνήθηκε το Χριστό και όποιος δεν το βάλει είναι ομολογητής της πίστεως. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κατά την ταπεινή μου άποψη βέβαια, που και εγώ μπορεί να κάνω λάθος, δεν είμαι λάθος άνθρωπος. Αλλά πιστεύω ότι αυτό που είπαμε στη Σύνοδο αυτό είναι το ορθό. Δηλαδή, πνευματικό πρόβλημα δεν υπάρχει. Το ότι είναι ύποπτα όλα αυτές οι κινήσεις, όλη αυτή η προετοιμασία ενός παγκόσμιου έλεγχου, όλα αυτά είναι δεδομένα. Αλλά όλα αυτά θα γίνουν και γίνονται και δεν είναι η ώρα που ήρθε ο Αντίχριστος. Όπως είπε ο Γέροντας για τις ταυτότητες. Λέει, η ταυτότητα θα είναι η προετοιμασία του σφραγίσματος. Δεν είναι το σφράγισμα και ο Αντίχριστος. Και αυτά είναι η προετοιμασία παγκόσμιου έλεγχου, αλλά δεν είναι ακόμα ο Αντίχριστος παρόν. Και πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί, διότι λέγοντας κάθε λίγο και λιγάκι αυτό είναι το Αντιχρίστου, το άλλο είναι το Αντιχρίστου, όταν θα έρθει η ώρα που ο Αντίχριστος θα είναι παρόν, θα πιστεύει κανένας πλέον. Θα μας πούνε ότι τα είπατε χίλιες φορές αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γέροντα, την ευχή σας. Να είστε καλά, Στέλιο μου, να είστε καλά, παιδιά. Έχω ακόμα αδερφό, τελευταίο θα είναι, παρακαλώ. Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη, Χριστό! Πολύ γνωστά, καλά, υγεία, να μας στηρίζετε. Να είστε καλά, βρε Χριστό. Πώς πάνε τα κοντόπουλα στο Χριστό? Καλά. Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ καλά. Έχεις τις καλύτερη παρέα εκεί μέσα στη φάρμα που είσαι. Ναι, 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 σήμερα είσαι μόνο και ξέρω και ψωμί σήμερα. Μπράβο, Χριστό. Να... πήρα να σας πω χρόνια πολλά. Να είσαι καλά, Χριστό μου. Καλά. Χριστός Ανέστη, ο Κύριος να μας στηρίζει και να μας ευλογεί όλους. Αληθώς, Ανέστη, αληθώς. Καλά, Χριστό μου, να είσαι. Εδώ αδελφοί μου, με τη χαρούμενη παρέμβαση του Χρήστου, του αδελφού μας, τελείωσε και η εκπομπή μας αυτή. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος σε όλους τους αδελφούς. Αμήν. Ήταν η εκπομπή «Επερώτησον τον Πατέρα Σου». Μια εκπομπή άμεσης επικοινωνίας των ακροατών του σταθμού μας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο.